Καλώς ήρθατε στην Πρατισλάβα. Στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Είμαστε εδώ, ήρθαμε νωρίς το πρωί και σε αυτό το ταξίδι φυσικά θα σας έχω μαζί μου. Η Μπρατισλάβα βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δούναβη. Συνορεύει με την Αυστρία, που είναι μόλις μία ώρα, και με την Βουδαπέστη. Γι' αυτό και αν έρθετε κατά εδώ, ενδείκνυται να ταξιδέψετε και στις τρεις χώρες. Και αυτό λοιπόν θα κάνουμε και εμείς αυτό το ταξίδι. 5 μέρες σε 3 χώρες. Φυσικά είναι μαζί μου η Άντι και η Μέρη, τα Instagram εδώ. Μπείτε να ακολουθήσετε. Ελάτε μαζί μας. Πάμε να φάμε brunch. Στην Πρατισλάβα πάμε σε ένα μαγαζάκι που λέγεται Μοντιέ. Πώς? Μοντιέ. Είναι, το σπίτι μας είναι πάρα πολύ κοντά στο κεντρικό δρόμο της Μπρατισλάβας και θα σας δείξω λίγο τι εννοώ. Και να το μαγαζάκι! Είδατε πόσο κεντρικά ήταν. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το μαγαζί, το Μονιέ. Μόλις ήρθαν και οι καφέδες μας. Λοιπόν, ήρθε το φαγητό μας. Πήραμε μια κρέπα. Πρώτη φορά βλέπω με τέτοια ζύμη. Είναι αυτό εδώ το πράγμα. Τέλειο, εμένα μου αρέσει πολύ. Έχει. Η ζύμη είναι σοκολατένια και έχει μαύρη σοκολάτα. Και φράουλες, και αυτό τι είναι, παγωτό. Α, κασαντική. Δεν είναι ακριβώς σαντιγή. Σαντιγή με κρέμα κάπως. Τέλειο. Είναι ένα από τα γνωστότερα μπρούντζινα αγχάλματα που θα βρείτε μέσα στην Πρατισλάβα. Είναι από τους εργάτες που ξεπροβάλλει έτσι λίγο σκανταλιάρικα από τον υπόνομο που μας παρακολουθεί. Γενικά η Μπρατισλάβα φημίζεται για τα μπρούντζινα αγχάλματα που τα βρίσκει σε κάθε γωνία. Και το σημαντικότερο ήταν αυτό που μόλις συναντήσαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να βλέπουμε τα αξιοθέατα. Η αλήθεια είναι πως έχω ακούσει ότι δεν έχει πάρα πολλά να δούμε, οπότε 24 ώρες μας είναι αρκετές. Αλλά ακριβώς από πίσω έχει μια πανέμορφη γέφυρα.
καθεδρικό του Αγίου Μαρτίνου, ο οποίος ξεκίνησε επίσημα να λειτουργεί το 1452, όμως χρειάστηκαν άλλοι 2 αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Από το 1563 και μετά χρησιμοποιήθηκε ως σημείο στέψης 11 βασιλιάδων της Ουγγαρίας. Η κορυφή του καθεδρικού προσθέθηκε αργότερα μία κορώνα 300 κιλών, η οποία είναι σύμβολο που ορίζει την σημαντικότητα του καθεδρικού και το γεγονός ότι έχουν γίνει στέψεις πολλών βασιλιάδων εκεί. Αυτά. Για πες Μερούλα, πρώτες εντυπώσεις από την Πρατισλάβα. Υπέροχα, baby. Εμένα μου μοιάζουν όλα ψεύτικα. Και μοιάζει πάρα πολύ, εννοείται, με τις τριγύρω χώρες. Γερμανία, Αυστρία κτλ. Αλλά υπάρχει μία διαφορετική ηρεμία εδώ. Ο κόσμος είναι φουλ χαλαρός. Έτσι, ρυθμεί λίγο πιο αργή. Είναι πολύ ωραία. Πρώτες εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Τέλεια! Δεν είναι τέλειο που όλα τα σπιτάκια είναι έτσι χρωματιστά. Καμία απάντηση. Πάμε στην φίλη του Μιχαήλ, είναι εκεί στο πάθος, δεν φαίνεται καλά. Αχ, να το βρήκαμε το σημείο 0. Από εδώ λοιπόν μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις των χωρών κόσμου, αλλά όχι όλων. Σλάβα, περπατάμε τόση ώρα και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις μεταφορικά μέσα. Είναι όλα πολύ κοντά και μπορείς να περπατήσεις τις αποστάσεις με τα πόδια. Τώρα πάμε να φάμε κάπου, σε μία pub που έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές και... αυτά. Πάμε να δούμε τι έχουμε να φάμε, παραδοσιακό φαγητό. Ήρθαμε σε μία pub που ονομάζεται Slovak Pub για να φάμε παραδοσιακό σλοβάκικο ή σλοβακικό, σλοβάκικο φαγητό και είναι όλο παραδοσιακό μέσα το στυλ κτλ. Περιμένετε να δείτε τι θα φάμε. Λοιπόν, αυτό το πιάτο είναι σκορδόσουπα. Το σκόρδο μυρίζει τόσο πολύ και είναι μέσα σε ψωμί, το οποίο όντως το τρως. Δεν είναι πιάτο. Και τρως κοντά ψωμί, άμα το ανακατέψεις. Εντάξει, μην το κάνεις παπάρα. Όχι, όχι. Και κασέρια έχει. Είναι τέλεια. Τέλεια. Κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Ε, κορίτσια. Μόλις ήρθαν και τα άλλα πιάτα. Αυτά εδώ. Παραδοσιακά όλα. Αυτό λοιπόν είναι πατάτα με καραμελωμένα κρεμμύδια και αυτό πρέπει να είναι κάτι σαν σος και αουτιού. Και από εδώ είναι το μπίγκλινγκς, έτσι το λένε, με πατάτες, μπέικον. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι δοκιμάστε, κορίτσια. Μακαρόνια με γασέρι σαν Φιλαδέλφια. Και αυτό το πάνω είναι μπέικονάκι. Πάμε σε αυτό τώρα. Πάλι ζυμαρικό, με λίγο κασεράκι μέσα και... αλλά είναι λίγο άνοστο, δεν είναι λίγο άνοστο.
Εμένα μου άρεσε η γυναίκα. Πάω τώρα στο τρίτο πιάτο. Το οποίο πάλι ζυμαρικό φαίνεται, είναι με κρεμμυδί. Όχι κρεμμύδι, πρέπει να έχει λάχανο, ε. Αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι ζυμαρικό. Και νομίζω έχει λάχανο. Λάχανο και κρεμμύδι. Οκ. Δεν θα το προτιμούσα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο πιάτο. Φοβάμαι. Beef. Μέσα δεν ξέρω, έτσι και έτσι. Επηρεάζει, είναι καυτό βασικά και σαν να μην μπορώ να νιώσω πολύ τη γεύση. Βαριά κουζίνα συγκριτικά με τη δικιά μας. Βαριά και ζεστή και λιπαρή νομίζω. Και παίζει πολύ αυτή η σόους για ουτιουσάν τζατζίκι. Αλλά πιο ελαφρύ στο σκόρδο. Αλλά ωραία. Meanwhile. Λοιπόν, ένα γρήγορο room tour. Γεια σου, Μερουλά. Το δωμάτιό μου είναι με τη Σλάβα. Ανοίγεις για να δούμε τη θέα. Για έτσι βρώθηκε. Λοιπόν, το δωμάτιό μας είναι full κεντρικό. Είναι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εδώ είναι το ένα δωμάτιο, Μερουλά. Πραγματοθόμης. Εδώ τι έχουμε, έχουμε το δωμό του λεκάνη. Γεια σου, Δουλή. Εδώ έχουμε το μπάνιο, ουσιαστικά, που είναι η ντουζιέρα, πήρα σε ένα μικρό πλυντήριο. Και πάμε στο δεύτερο δωμάτιο. Εδώ, πάρα πολύ ωραία. Και τραπέζι, μερούλα, κουζίνα που έχει τα πάντα, παιδιά, είναι καταπληκτικό δωμάτιο. Εννοείται θα υπάρχει κάτω στο link για να δείτε τα πάντα. Meanwhile, γυρίσαμε λίγο στο ξενοδοχείο και είμαστε τόσο κουρασμένες. Τι γελάς, ξεκοιμήθηκε στον καναπέ. Αχ, και άλλαξε το παντελόνι για άλλη μια φορά. Εν τω μεταξύ είναι 7 και κάτι. Σχεδόν νυχτώνει. Αλλά πρέπει να δούμε το κάστρο. Where's the castle? The burg. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι φωτισμένο το κάστρο και να μην δούμε ό,τι να είναι. Τι χρειάζεται να έρθουμε εδώ 7 η ώρα το πρωί. Δεν ξανάρχομαι. Βασικά, όπα φως. Αυτή τη στιγμή είμαστε έξω από τα τείχη του κάστρου. Το θέμα είναι να βρούμε το μέσα. Και μόνες. Κανένας άλλος. Οπό. Νομίζω ότι φτάσαμε. Ναι, οκ, χαθήκαμε. Ναι, είμαστε έξω από τα τείχη. Κάποιος να έρθει να μας πάρει. Να το. Πρέπει να μπούμε μέσα. Οκ, but I see you. Να μπούμε μέσα. 2 hours later. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. Το κάστρο της Μπρατισλάβα αποτέλεσε τον πυρήνα γύρω από τον οποίο χτίστηκε ολόκληρη η πόλη. Από το κάστρο έχει πανοραμική θέα σε όλη την Μπρατισλάβα, ως τα σύνορα της Αυστρίας. Και η αλήθεια είναι πως απογοητεύομαι λίγο γιατί δεν μπορώ να σας δείξω ακριβώς τι θέαμα βλέπω. Η φουτουριστική αυτή γέφυρα ονομάζεται Novi Most, δηλαδή καινούργια γέφυρα. Και ενώνει τις όχθες του ποταμού Δούναβη.
στην κορυφή της γέφυρας βρίσκεται αυτή η πλατφόρμα, η οποία μοιάζει με διαστημόπλοιο και γι' αυτό ονομάζεται UFO. Και είναι εστιατόριο. Λοιπόν, παιδιά, εμείς γυρίσαμε το κάστρο, ήρθαμε στο σπίτι, πήραμε McDonald's και τώρα είναι ώρα για μπανάκι, ξεκούραση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ θα τελειώσει το vlog της Μπρατισλάβας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το ταξίδι που ήρθατε μαζί μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και μπορείτε να κάνετε like, εγγραφές κτλ. Γιατί πολύ πολύ σύντομα έρχονται και άλλα. Αύριο ταξιδεύουμε για Βιέννη και μείνετε συντονισμένοι. Ο κοθεντρικός του Γιούμα Δήμου άνοιξε επίσημα το Γεια σας αγάπης μου! Πρωθλάβα κάσουλ! Καλώς ήρθατε στην Ο κοθεντρικός του Γιούμα Δήμου άνοιξε επίσημα το 1452. Όμως χρειάστηκαν άλλοι δύο αιώνες! Ha 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 ha!